στρεφώνεται το φεστιβάλ, ολοκληρώνεται σήμερα, τρίτη μέρα. Οι δραστηριότητες του έχει ξεχυλήσει με κόσμο, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και κάθε προσδοκία η συμμετοχή του κόσμου στο 49ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή εδώ στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Είναι πολλά τα γεγονότα και οι στιγμές που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε που μας γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα εδώ στο φεστιβάλ. Νομίζω όμως ότι η πιο συγκινητική γωνιά είναι αυτή η γωνιά με τη συλλογή ειδών, πρώτων ειδών για τους πλημμυροπαθείς στην Θεσσαλία. Είναι συγκλονιστική η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Έχουν μαζευτεί εκατοντάδες κούτες, οι οποίες άμεσα θα δοθούν στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Όλη αυτή η δραστηριότητα του φεστιβάλ, η συμμετοχή του κόσμου και της νεολαίας από όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας μας γεμίζει ελπίδα για τους αγώνες που έχουμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας, με πρώτο και πιο βασικό τη μεγάλη επεργειακή μάχη την Πέμπτη για το νέο ακριβώς έκτρωμα, το αντεργατικό νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, καθώς επίσης και για άλλους αγώνες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως είναι για παράδειγμα οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές με ενίσχυση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης 8 Οκτώβρη στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και στην περιφέρεια.